φίλοι. Προσφάτως τα περί διαγραφών δημοσιογράφων γέλασε το παρδαλό ερήφιο γιατί. Πείτε μου τη γνώμη σας. Άργησαν. Υπήρξαν χίλιοι λόγοι να διαγραφεί ο Πορτοσάλτε έτσι πολλά, όπιστε. Αλλά ευρέθη η ευκαιρία αυτός ο εγκάθετος, χαμερπέστατος, να δίδει διαταγές στην εξουσία, να μην λάβουν τη σύνταξή τους όσοι δεν εμβολιάζονται, οι ανεμβολίαστοι επίσης, να υπογράψουν ότι δεν θα έχουν δικαίωμα στις ΜΕΘ. Τι δεν ακούγαμε. Για άλλους λόγους στην ουσία. Κατά την κοινή γνώμη, έχει διαγραφεί οριστικά να γλιτώσει αν απομένει 1% καθαρής δημοσιογραφίας από βάφτους. Γιατί και η λυπή πέραν των δυο προανέφερα είναι εγκάθετη, είναι προβάλλονται και έχετε δει τις αντιδράσεις τους. Ο κύριος Ευαγγελάτος έχει λάβει αγωγές, διότι κινήματα εμβολιαστών καλούσε και μετά κάτι γινόταν και δεν έφταναν ποτέ στην αίθουσα για να συνεντευξιαστούν. Θαυμάστε τους Πακιστανούς επίσης, πώς στη δημοκρατικότερη χώρα που γέννησε και τη δημοκρατία διαμαρτύρονται με τη σημαία τους, παρελάβουν, κατ' επανάληψη, έτσι. Όλα αυτά ορθά. Αλλά εσείς δικαιούστε εσείς να παρελάβνετε. Είμαστε σε παράλληλο σύμπαν. Με τον κύριο Κωνσταντίνου, κέρφα λέει, κατά ρατσισμού και φασιστικής απειλής λέει ΜΚΟ. Και εγώ έχω αποδείξει με τις ερευνές μου πως αν εξέλιπαν από προσώπου γης θα ήταν ο κόσμος καλύτερα. Και με τον αρχηγό τους, οι Πακιστανοί, που τον αναζητάει η Ιντερπόλ. Αλλά τα χαμερπέστερα θα τα δείτε ευθύς αμέσως. Εμείς πρέπει να έχουμε στατιστικές. Ποιοι θέλουν τις παρελάσεις, ποια κόμματα ψηφίζουν και θέλουν τις παρελάσεις περισσότερο και τι ψηφίζουν οι ανεμβολίαστοι. Είναι να γελάς. Δείτε στον πίνακα τα ποσοστά ανεμβολίαστων και εμβολιασμένων που επιδοκιμάζουν την απόφαση της κυβέρνησης για τις παρελάσεις. Δεν είναι τρομερό? Επίσης, σε ό,τι αφορά την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, να μην χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τα έχω αναλυτικά στα ρεπορτάζ τονίσει, αλλά καιρός ήταν να αποσυρθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες κεντρικά της Ασίας και Μέσης Ανατολής για να επικεντρωθούν στον Ειρηνικό, να επικεντρωθούν επίσης στα της απειλής της Κίνας που είναι μεγίστη. Και ποιον αφήνουν χωροφύλακα στην κεντρική Ασία και στη Μέση Ανατολή? Το Σουλτάνο. Θαυμάστε τον. Λένε κι άλλους τινές. Εγώ νομίζω το Σουλτάνο, εισαγωγικά. Και αφού δεν ντρέπονται με τα όσα συμβαίνουν φθινόπωρο χειμώνα με τις βροχές που εξέλιψαν όλα τα δέντρα, που και να μην καίγονταν, μήπως αφήνουν εντός των πόλεων, τα κόβουν από τον κορμό και δημόσια σε press conference είχα ζητήσει από πρόεδρο Κέρκε παλιά
Γιατί το κάνετε αυτό, για να μην καθαρίζουν οι υπάλληλοι και να έχουν χρόνο δεν ξέρω γιατί άλλο. Και ο κύριος Μπακογιάννης, είμαστε απόλυτα κατοχυρωμένοι και αυτά. Μα σε ποιον τα λέει? Ο κύριος Ευθύμης Λέκας, καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών, τονίζει ότι η Κύπρος κάηκαν 50.000 στρέμματα. Και για την Κύπρο είναι ένα τεράστιο μέρος έγινε σε ελληνιακό τοπίο. Κι όμως μας πρόλαβε, απεκατεστάθησαν σε χρόνο ρεκόρ. Τι έγινε ακριβώς? Τώρα εγώ σκέπτομαι ότι έχει αγγλικανικό δίκαιο, ότι εκεί η Θέμηδα είναι σκληρή. Όχι. Η Θέμηδα δεν ξεχνά. Δεν έχει 19.000 νόμους ο ένας να αναιρεί τον άλλον και διφορούμενους και να αλλάζουν εν ρηπεί οφθαλμού κάθε εποχή και να τους έχουμε και αταβιστικούς επειδή έγιναν γυναικοκτονίες και μετά να ξεχνάμε και να τους κάνουμε ελαφρύτερους και πάλι και τα ανάπαλιν. Αυτά είναι παιδαριώδη. Λοιπόν, τι έγινε στην Κύπρο? Μας λέει ο καθηγητής ότι είχαν ένα σχεδιασμό που συμπεριλάμβανε μικρά, μεγάλα φράγματα κατά μήκος υδρογραφικού δικτύου. Έγιναν καθαρισμοί εγκαίρως και σε ειδικά σημεία. Εδώ, σε αυτή τη ρημάδα χώρα, στο Ελλαδιστάν που ντρέπομαι ανά τον κόσμο πλέον να αναφέρω από που κατάγομαι. Και εγώ προσφέρω με τον όβολό μου τον τελευταίο ακτιβισμό στην άμερη φύση και ζώα, όπως προημερών ήλθα από Πέρου. Εκεί και στα μπαλκόνια να καπνίσουν έχουν πρόστιμο. Φιλήσυχος λαός, πάμπτωχος. Αλλά ντρέπεσαι πλέον να πεις κατάγομαι από μια χώρα που ισχύουν όλα και στην ουσία τίποτα. Αυτά εν καιρό και στα ειδικά ρεπορτάζ που ακούτε. Για χαρά εγγραφείτε η αλήθεια πάση στη θυσία σε αυτό το κανάλι και το έχετε διαπιστώσει η πλήστη. Παγκόσμια και μη.